Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σήμερα θα μιλήσουμε για την 25η Μαρτίου, διπλή εορτή, εθνική και εκκλησιαστική. Τι έχει να πει σήμερα σε εμάς, ποιο είναι το βαθύτερο περιεχόμενό της, πώς συμπλέκονται οι δύο εορτές. Θα συζητήσουμε με τους σημερινούς εκλεκτούς καλεσμένους μας. Πριν τους παρουσιάσω, να πω βέβαια πως όπως κάθε Κυριακή, η εκπομπή μας πραγματοποιείται με την ευλογία και την πατρική αγάπη του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κυρίου Ευγενίου. Κάθε Κυριακή έχουμε στενούς εκλεκτούς, κληρικούς συνεργάτες του για να συζητήσουμε. Έτσι, σήμερα έχουμε τη χαρά να έχουμε κοντά μας τον πατέρα Δημήτριο. Ο πατέρας Δημήτριος είναι εφημέρος στον Ιερό Ναό Μεγάλου Κωνσταντίνου και Ελένης, κάτω γουβών εδώ στο Ηράκλειο. Την ευχή σας, πατέρα Δημήτρη. Του Χριστού και της Παναγίας μας. Ευχαριστούμε πολύ. Για είμαστε και στα προϊόρτια του Ευαγγελισμού. Βέβαια. Ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας. Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και θα συνδεθούμε μέσω Skype με τα Χανιά με τον κύριο Νίκο Χριστοδουλάκη. Είναι θεολόγος, καθηγητής, εκπαιδευτικός, ραδιοφωνικός, παραγωγός πολλών εκπομπών ιστορικού κυρίως περιεχομένου. Κύριε Χριστοδουλάκη, καλησπέρα από το Ηράκλειο. Μεγάλη μας χαρά. Και εμένα μεγάλη μου χαρά που είμαι πάλι μαζί σας. Ευχαριστούμε θερμά. Πατέρα Δημήτρη, να ξεκινήσουμε με εσάς. Και εκκλησιαστική και εθνική εορτή. Να ξεκινήσουμε με το εκκλησιαστικό περιεχόμενο ακριβώς τη μέρα αυτή. Τι εορτάζουμε και τι συνέβη. Λοιπόν, γιορτάζουμε τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Ποιος είναι ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου? Είναι αυτό το γεγονός της καθόδου του Αρχαγγέλου Γαβριήλ στην Παναγία και η ανακοίνωση του ερχομού του Μεσσία. Η ανακοίνωση στην Παναγία ότι εκείνη είναι επιλεγμένη ανάμεσα στις γυναίκες εκείνης της εποχής, η οποία θα έφερνε τον Υιό του Θεού στον κόσμο. Αυτό από μόνο του αποτελεί την χαρμόσυνη είδηση, δηλαδή το Ευαγγέλιο. Η λέξη Ευαγγέλιο, προέρχεται από την ομερική λέξη Ευάγγελον, από τον 8ο π.Χ. αιώνα μας έρχεται, και σημαίνει η ευχάριστη, η χαρμόσυνη είδηση. Μάλιστα. Ποια είναι τώρα η χαρμόσυνη είδηση, με το και τι σηματοδοτεί ο ερχομός του Μεσσία, ο ερχομός δηλαδή του Υιού του Ανθρώπου, του Χριστού στον κόσμο. Σηματοδοτεί την απελευθέρωση του ανθρώπου από την αμαρτία, την φθορά και τον πνευματικό θάνατο. Αλλά και την αποκατάσταση της σχέσης μεταξύ ανθρώπου και Θεού. Το Ευαγγέλιο δεν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε μάλλον Ευαγγελισμό, δεν μπορούμε να χαρακτηρίσουμε αποκλειστικά και μόνο αυτό το γεγονός του Ευαγγελισμού που εορτάζουμε αύριο, όπως και Ευαγγέλιο δεν είναι μόνο αυτό το γεγονός, αλλά είναι ολόκληρη η πορεία από τη σύλληψη μέχρι τον σταυρικό θάνατο, την Ανάσταση και την ανάληψη του Χριστού. Η επίγεια παρουσία του ξεκινάει από αύριο, από τον Ευαγγελισμό. Αρχίζει ενωμένησα από το γεγονός αυτό του Ευαγγελισμού. Αναφέρεται στη νίκη του Χριστού επί των δυνάμεων του κακού. Και την λέξη αυτή τη χρησιμοποιεί ο ίδιος ο Χριστός και κατόπιν χρησιμοποιείται και από την Εκκλησία μας, η λέξη δηλαδή Ευαγγέλιο. Και Ευαγγέλιο τώρα όταν λέμε, αναφερόμαστε στα τέσσερα Ευαγγέλια κυρίως, των τεσσάρων Ευαγγελιστών, του Λουκά, του Μάρκου, του Μαθαίου και του Ιωάννη. Ο Χριστός έρχεται στη γη λοιπόν και επί της γης όφθηκε της ανθρώπης συνανεστράφη και εκ παρθένου Αγίας Αρκωθής εκένωσον εαυτόν μορφή δούλου λαβών, σύμμορφος γενόμενος το σώμα της ταπεινώσεως ημών, ή να ημά συμμόρφους ποιήσει της εικόνος της δόξης αυτού, όπως λένε και οι ευχές της Θείας Λειτουργίας του Μεγάλου Βασιλείου, που και σήμερα το πρωί ακούσαμε και αναγνώσαμε στην Θεία Λειτουργία. Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, η ενσάρκωση του Θεού Λόγου στα σπλάχνα της Παναγίας, αποτελεί την εκπλήρωση εκείνης της υπόσχεσης του Θεού, που είχε δώσει ο Θεός αιώνες πριν, για τον ερχομό του Υιού του στον κόσμο μας, με σκοπό να επαναφέρει την πρώτη αγνή ωραιότητα της εικόνας του ανθρώπου, η οποία είχε χαθεί με την πτώση. Τώρα, έκανα ένα συνειρμό. Ναι. Και λέω ότι σήμερα είναι η Κυριακή της Ορθοδοξίας. Ναι. Εορτάζουμε, οι εικόνες, ακριβώς, εορτάζουμε την Αναστήλωση των Ιερών Εικόνων. Ναι. Και κατά κάποιο τρόπο συνδέεται
θα έλεγα, η σημερινή εορτή με την αυριανή, που δεν συμπέφτουν πάντα η μία πίσω από την άλλη, παρόλα αυτά συνδέονται ενοιολογικά, γιατί σαν γεγονότα είναι ξεχωριστή σημασίας. Ενοιολογικά όμως, πού μπορεί να συνδέονται? Οι άνθρωποι έχουν την ανάγκη, έχουν ανάγκη την εικόνα, την ορατή παρουσία, ναι. Τη θεωρούν σαν τεκμήριο ύπαρξης. Ο Υιός του Θεού και Θεός λαμβάνει την εικόνα, την μορφή του ανθρώπου και γίνεται Υιός και Υιός του ανθρώπου. Ναι. Ο Θεός γνωρίζει την αδυναμία της ανθρώπινης φύσης να μην πιστεύει κάτι το οποίο δεν είναι ορατό και έτσι γίνεται ορατός. Ο αόρατος παίρνει σάρκα μορφή, και οστά, παίρνει ανθρώπινη μορφή, όπως ακριβώς είπαμε και πριν από λίγο και αναφέρει και η ευχή του Μεγάλου Βασιλείου. Γίνεται λοιπόν ορατός άνθρωπος και ο αχώρητος παντή εχωρήθη εν γαστρή, όπως λέει και ο Ημνοδός, ή να ημάσει μόρφους ποιήσει της εικόνος της δόξης αυτού. Γίνεται λοιπόν άνθρωπος για να μας χαρίσει ξανά τη δυνατότητα της θέωσης. Τώρα, πώς συνδέεται με την σημερινή, η αυριανή ημέρα του Ευαγγελισμού, πώς συνδέεται και με την άλλη εορτή. Βέβαια, αυτό πιο διεξοδικά θα μας το αναφέρουν ακριβώς στο ιστορικό κομμάτι ο κ. Χριστοδουλάκης. Και θα ήθελα μόνο έτσι εντελώς επιγραμματικά να πω ότι η ημέρα της εορτής του Ευαγγελισμού που σηματοδοτεί τον ερχομό του Μεσσίας στον κόσμο σηματοδότησε και την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης. Ναι. Ελληνική Επανάσταση έφερε την Ανάσταση στο υπόδουλο γένος των Ελλήνων, δηλαδή εκείνη τη χαρμόσυνη είδηση το άγγελμα της ελευθερίας, της απελευθέρωσης από τον τουρκικό ζυγό και αργότερα τη δημιουργία του ελληνικού έθνους. Δεν πρέπει να ξεχνάμε την συγκεκριμένη εορτή, ούτε στο εκκλησιαστικό κομμάτι, ούτε το, γιατί συμπλέκονται. Ούτε ακριβώς σαν εθνική εορτή. Συνδέονται άρρηκτα και καλώς συνδέθηκαν και κάποιο λόγο θα είχαν σίγουρα οι παππούδες μας εκείνη την ημέρα να ξεκινήσουν την Ελληνική Επανάσταση. Ναι, θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε κάποια σημεία και περισσότερο. Να πω μόνο για τους τηλεθεατές μας. Συζητούμε για την 25 Μαρτίου, εκκλησιαστική και εθνική ορτή. Αν θέλετε να κάνετε κάποια παρέμβαση, σχόλια, θα χαρούμε πάρα πολύ στο 2810-398-160 και 161. Η εκπομπή μας είναι πάντοτε ζωντανή. Κύριε Χριστοδουλάκη, ανέφερε και ο πατέρας Δημήτριος τη σύνδεση των δύο εορτών, των δύο στοιχείων, και του εκκλησιαστικού και του εθνικού. Το ακούμε αυτό, το γνωρίζουμε, ότι είχαν πίστη οι αγωνιστές. Να ρωτήσω καταρχήν, επειδή ασχολείστε με την ιστορία, πώς φτάσαμε στην μέρα αυτή, δηλαδή στην Επανάσταση, στην έναρξη της Επαναστάσεως, τι είχε προηγηθεί λίγο νωρίτερα και αν είναι τελικά αλήθεια ότι όντως είχαν πίστη οι αγωνιστές και συναντήθηκαν με το εκκλησιαστικό κομμάτι τότε. Πολύ ωραίες ερωτήσεις. Θα απαντήσουμε αμέσως. Ναι. Καταρχάς να πούμε ότι 25 Μαρτίου ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, το άγγελμα της σωτηρίας της ανθρωπότητας, θεσπίστηκε ως αφετηρία της Επανάστασης από την ίδια τη φιλική εταιρεία στην Οδυσσό της Ρωσίας τότε, που ιδρύθηκε το 1814. Yeah. Όλα τα σπουδαία γεγονότα της ζωής τότε των υπόδουλων συμπατριωτών μας ήταν συνδεδεμένα με την ορθόδοξη πίστη. Yeah. Και μάλιστα πρέπει να το εξηγήσω με αυτό. Οι Οθωμανοί τότε μόνο σε μεγάλες θρησκευτικές γιορτές επέτρεπαν συγκεντρώσεις προυχόντων, αξιωματούχων, των ηγετών του γένους. Και στα πλαίσια, να το πω έτσι, αυτής της πάλι θρησκευτικής γιορτής του Αγίου Αλεξίου, που είναι 17 Μαρτίου, έγινε η συνάθρηση προυχόντων της Αχαΐας υπό των παλαιών πατρών Γερμανών, όπου και έγινε η αρχή της Επανάστασης και ελευθερώθηκαν τα Καλάβρητα από την Αγία Ελλάδα. Δεν είναι καθόλου θρύλος, είναι μια πραγματικότητα. Υπάρχουν ιστορικά στοιχεία καταγεγραμμένα και μάλιστα προς επίρρωση όλες αυτές τις ιστορίες, ο παλαιόν πατρόν Γερμανός την 25η Μαρτίου, να το ξανατονίσω με αυτό, ευλόγησε την Επανάσταση στην πλατεία 25 Μαρτίου Αγίου Γεωργίου τότε, 25 Μαρτίου σήμερα, στην πλατεία των Πατρών. Δηλαδή, γεγονότα τα οποία δεν αφισβητούνται καθόλου,
όσοι και να προσπάθησαν να τα αφισβητήσουν, υπάρχουν, δόξα τω Θεώ, στοιχεία, υπάρχουν πηγές. Το 1821 και γενικά Τουρκοκρατία, κύριε Λίλη και πατέρα Δημήτρη, είναι ένα από τα μεγαλύτερα ιστορικά σχολεία μας που θα πρέπει πραγματικά να τα μελετούμε, να τα ψάχνουμε, διότι πρέπει να τα ξέρουμε αυτά για να καταλάβουμε ποιοι είμαστε σήμερα. Και μην ακούμε, ας πούμε, ιστορίες ότι το ελληνικό γένος γεννήθηκε ως αποτέλεσμα της δημιουργίας του ελληνικού κράτους με τα πρωτόκολλα του Λονδίνου του 1830. Ο ελληνισμός υπήρχε από την αρχαιότητα, συνεχίστηκε ως μεσαιωνικό στην εποχή του Βυζαντίου και βεβαίως μέσα από τη Φραγκοκρατία, Οθωμανοκρατία, πάλι ο ελληνισμός υπάρχει. Εδώ αναφέρω 2-3 στοιχεία ιστορικά για να καταλάβουμε αυτή τη συνέχεια και επιμένω σε αυτό γιατί είναι πολύ σπουδαία σημασία η συνέχεια του ελληνισμού και βεβαίως αυτή τη στιγμή ο ελληνισμός δέχεται την Ορθοδοξία, την χριστιανική πίστη. Πραγματικά έκανε ένα μεγάλο δεύτερο θαύμα οικουμενικότητας στην παγκόσμια ιστορία. Θα θυμίσω 3-4 περιστατικά. Ναι. Ο Γεώργιος Γεμεσόπληθωνας, ένας φιλόσοφος του 14ου, 15ου αιώνα, δεν ήταν και πολύ φιλικός προς την Εκκλησία. Κι όμως αναφέρει Έλληνες εσμέν το γένος. Γεώργιος Γεμιστός Πλήθωνας, ένας από τους μεγαλύτερους φιλοσόφους του 14ου, 15ου αιώνα στην μεσονική μας αυτοκρατορία στο Βυζάντιο. Ο Μάξιμος ο Τριβόλης έζησε 14ο, 15ου αιώνα. Ναι. Πήγε στη Ρωσία και τους έμαθε γράμματα, ορθόδοξα. Έγινε γνωστός όχι ως ο Μάξιμος ο Τριβόλης ο Βυζαντινός, αλλά ως ο Μάξιμος ο Γρεκός. Ο δικός μας, ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, όταν πήγε στην Ιταλία και μετά στο Τολέδο στην Ισπανία, δεν είπανε ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, ο Βυζαντινός ή ο Κρητικός, αλλά ο Ελ Γκρέκο, ο Έλληνας. Και να τονίσω άλλη μια εκκλησιαστική έτσι μορφή, πολύ μεγάλη, που την ξέρουν ίσως περισσότεροι που μας ακούνε. Ο Ηλίας Μνιάτης είναι ο μεγαλύτερος εκκλησιαστικός ρήτορας του 17ου αιώνα. Ναι. Αναφέρεται σε ένα ήμουρο προς την Παναγία και λέει εκεί επιλέξει ο μεγάλος Ηλίας Μνιάτης, που χρημάτισε και επίσκοπος της Εκκλησίας, αλλά έφυγε πολύ νωρίς από αυτή τη ζωή, ότι το γένος των Ελλήνων σε ευγνωμονεί Παναγία μου και σε παρακαλεί, γιατί θα του δώσει την ελευθερία. Mm. Έχουμε λοιπόν τόσες μαρτυρίες που πραγματικά πιστεύομαι σε αυτό που λέμε ελληνικό θαύμα, αλλά πάντα συνυφασμένο με την ορθόδοξη πίστη. Και να τονίσουμε, επειδή έχουμε σήμερα Κυριακή της Ορθοδοξίας, ότι η Ορθοδοξία ως λέξη σημαίνει από τη μια το σωστό δόγμα, η σωστή διδασκαλία του περιτριαδικού Θεού, αλλά και από την άλλη η σωστή δοξολογία του Θεού. Σωστός διδασκαλία και σωστή. Βεβαίως. Και σωστή λατρεία, γιατί ορθοδόξος αυτά πάνε μαζί. Ναι, σωστός τρόπος λατρείας. Ναι, ναι, πίστη και λατρεία. Όπως δόγμα και ήθος, αυτά πάνε μαζί στην ορθόδοξη πίστη μας, στην λατρεία μας. Όπως και βεβαίως, πολύ ωραία τον ο πατέρας Δημήτριος, στην Ορθοδοξία έχουμε το λειτουργικό χρόνο. Σήμερα έχουμε Κυριακή της Ορθοδοξίας, αύριο έχουμε τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Και βεβαίως γιορτάζουμε και τον Ευαγγελισμό του γένους μας. Ως κρατική οντότητα, βεβαίως, που ενέσυψε μετά την Επανάσταση, γιατί ο Ελληνισμός, έστω και υπόδουλος, είτε υπό Φραγκοκρατία είτε υπό Τουρκοκρατία, ο Ελληνισμός μας ήταν και πολύ δυνατός και πολύ ακμαίος και έβγαλε και μεγάλες μορφές και έβγαλε και μεγάλα αναστήματα. Και υπάρχει η περίφημη θεωρία, που εν πολλής μπορεί και να την ασπάζομαι, ότι θα μπορούσαμε, όχι πως κακώς έγινε η Επανάσταση, αλλά ήταν τόσο δυνατό το γένος μας που θα μπορούσαμε σιγά σιγά να αλώσουμε την Οθωμανική Αυτοκρατορία ως Ρωμή από τα μέσα. Εκ των έντων, γιατί μην ξεχνάμε, η Επανάσταση ξεκίνησε για να αποκαταστήσει το γένος και να ελευθερώσει την πρωτεύουσά του, που ήταν η Κωνσταντινούπολη. Γι' αυτό πολλοί ιστορικοί μιλάνε για ανεπλήρωτο 1821. Τεράστια θέματα που σηκώνουν βεβαίως πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση. Ναι, αναφέρεται κάποια πρόσωπα και τον Πλήθωνα το Γεμιστό, αλλά και κληρικούς, τον Ηλία το Μινιάτη, που όντως τα 400 χρόνια αυτά. Α, και τον θυμήθηκα τώρα, το Θεοφάνη τον Έλληνα. Ο Θεοφάνης ο Έλληνας είναι ο αρχηγός της Μακεδονικής Σχολής της Αγιογραφίας. Ναι, ναι, σωστά. Ήταν... Ο Έλληνας ακούγεται, ναι, δεν ακούγεται ο Βυζαντινός. Στα 400 χρόνια ο Ελληνισμός, οι Έλληνες φαντάζομαι κατοικούσαν σε πολλά μέρη της Οθωμανικής. Βεβαίως. Ρωτήσω, μεταξύ τους είχαν επαφή οι Έλληνες, γιατί ήταν τεράστιες αποστάσεις για την εποχή εκείνη. Μορδοβλαχία μέσα στο σημερινό ελλαδικό χώρο. Και καθημερινά τι γλώσσα μιλούσαν? Βεβαίως, βεβαίως. Ωραίο το ερώτημα. Καταρχάς, να μην το ξεχνάμε ότι η γλώσσα που έλυνε όλους τους Ρωμιούς, όλους τους Έλληνες, ήταν η γλώσσα της Εκκλησίας. Mm. Κακά τα ψέματα. Ναι, μετά, ναι. Εκτός από ιστορικός λαός, είμαστε και ναυτικός λαός. Mm. Οι Έλληνες στην αυτοσύνη, από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα, ήταν και είναι παγκόσμια δύναμη. Ναι. Αυτή τη στιγμή, ας πούμε, ο ελληνόκτητος
εμπορικός στόλος είναι τρίτος, τέταρτος σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, και τότε, γιατί το πιστεύω και αυτό με τις έρευνες μου, ότι η Επανάσταση και πέρα από την πίστη και πέρα από τη δύναμη της φυλής και πέρα από τους όποιους διαφωτισμούς και τις όποιες επιρροές, ο πόλεμος, η Επανάσταση, αν θέλετε, σε μεγάλο ποσοστό κερδίθηκε στη θάλασσα. Γιατί είχαμε γερή ναυτοσύνη. Οπότε σμίγαν οι Ρωμοί της Κύπρου, της Κρήτης, της Κάτω Ιταλίας, της Κωνσταντινούπολης, ακόμα και των παραδουνάβιων ηγεμονιών μέσω από τη Μαύρη Θάλασσα. Υπήρχε όσμος, να το πω έτσι, συγγένεια, συνάντηση όλων των Ρωμιών, είτε εντός της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας είτε και εκτός, γιατί είχαμε και πολλή διασπορά εκτός της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ειδικά στην Ιταλία και στην Αυτοκρατορία των Αυστρούργων, την Αυστρία, την Αυστρο-Ουγγαρία, όπως θα τη λέγαμε, μέχρι τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο που υπήρχε ως αυτοκρατορία. Ναι, κύριε Χρυσό, ευχαριστούμε πολύ. Θα επανέλθουμε. Έχουμε ένα τηλεφώνημα. Είναι μαζί μας ο κύριος Κωνσταντίνος Χολέβας, είναι πολιτικός επιστήμων, πολύ γνωστός αρθρογράφος, στενός συνεργάτης της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Κύριε Χολέβα, καλησπέρα από την Κρήτη, μεγάλη μας χαρά. Καλησπέρα, χρόνια πολλά στην Κρήτη. Και για την ημέρα της Ορθοδοξίας σήμερα. Βέβαια. Και αύριο για την διπλή εορτή του Ευαγγελισμού και της Εθνικής Επετείου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε κοντά μας. Δεν ξέρω από ποιο σημείο ήσασταν μαζί μας. Να ρωτήσω. Όχι, δεν έχω παρακολουθήσει, όχι. Δεν. Επειδή γνωρίζετε πολύ καλά το θέμα και ιστορικά, τα 400 χρόνια είχαμε ανάλογες προσπάθειες επαναστάσεων μέχρι να φτάσουμε στο 1821. Αν ναι, και γιατί απέτυχαν και τελικά πέτυχε αυτή, του 1821. Βεβαίως, είχαμε πάρα πολλές προσπάθειες. Στα χρόνια τα οποία, γιατί για ένα μεγάλο μέρος του ελληνισμού ήταν 400, αλλά επειδή εγώ κατάγομαι από τη Μακεδονία, να μην ξεχνάμε ότι και τη Βόρεια Ελλάδα ήταν 500. Ναι, βέβαια. Λοιπόν, ναι, είχαμε σχεδόν 10 χρόνια μετά την άλωση της πόλης, είχαμε την έναρξη εξεγέρσεων σε όλα τα μήκη και πλάτη του υποδούλου ελληνισμού. Υπάρχουν καταγεγραμμένες, τουλάχιστον άνω των 60, ο Κωνσταντίνος Σάθας, ιστορικός του 19ου αιώνα, έχει γράψει έναν ογκώδη τόμο με τίτλο «Τουρκοκρατουμένη Ελλάς», ο περιγράφει τις εξεγέρσεις, οι οποίες πολλές έγιναν και στην Κρήτη. Μερικές είχαν και πανελλήνια διάσταση, όπως θα έλεγα, τα περίφημα ορλοφικά. Άλλες είχαν τοπική διαστάση, τοπική έκταση. Γιατί δεν πέτυχαν? Πρώτον, διότι μας υποκινούσαν δυνάμεις από το εκτός του υποδούλου ελληνισμού, κυρίως οι Βενετοί και οι Ρώσοι, μας έβαζαν μπροστά να ξεσηκωθούμε και μας εγκατέλειπαν. Το έκαναν για δικούς τους λόγους, στη διάρκεια των τουρκικών ήρωων, των τουρκικών πολέμων, μετά μας εγκατέλειπαν και έτσι σφαγιάζεται ο ελληνισμός. Το δεύτερο ήταν ότι δεν υπήρχε ο κατάλληλος συντονισμός. Κάποιοι τοπικοί ηγέτες, πολλές φορές και κληρικοί, οι οποίοι είχαν όλη την καλή διάθεση να ελευθερώσουν τον τόπο, ξεσηκωνόντουσαν, αλλά δεν είχαν το συντονισμό με άλλες περιοχές του γένους. Στην περίπτωση του 1821 βλέπουμε ότι είχε δράσει επιτυχώς από το 1814, όταν ξεκίνησε η Φιλική Εταιρεία, η οποία είχε συντονίσει δυνάμεις του ελληνισμού, του γένους απανταχού, ξεκινώντας από κοινότητες διασποράς όπως στην Οδυσσό που ιδρύθηκε και φτάνοντας και σε όλα τα μέρη όπου ζούσαν Έλληνες, ειδικά στα υπόδουλα μέρη. Βλέπουμε, ας πούμε, ότι και στην Κύπρο υπήρχαν πολλοί φιλικοί. Ένα αυτό, και δεύτερον ότι ήταν και μια φάση στην οποία υπήρχε μια αποδιοργάνωση εσωτερική της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας με εξεγέρσεις τοπικών ηγετών όπως ο Αλή Πασάς. Βλέπουμε στην Πελοπόννησο ο στρατός είχε φύγει για να χτυπήσει τον Αλή Πασά και έτσι δεν υπήρχε μεγάλη δύναμη στο Μοριά. Υπήρχαν λοιπόν και τέτοια εσωτερικά κινήματα. Επομένως, ναι, πρέπει να θυμόμαστε ότι υπήρχαν πάρα πολλές εξεγέρσεις των υποδούλων Ελλήνων εναντίον των Τούρκων, και αυτό είναι και μια απάντηση στο επιχείρημα που μας λένε ότι, ξέρετε, η Ελληνική Επανάσταση ήταν μια συνέχεια της Γαλλικής, ήταν ένα αντίγραφο της Γαλλικής Επαναστάσεως. Θα έλεγα όχι, δεν περιμέναμε τη Γαλλική Επανάσταση του 1789 για να μάθουμε να επαναστατούμε, γιατί όλες αυτές οι δεκάδες επαναστάσεις που έγιναν πολύ πριν από τη Γαλλική Επανάσταση είχαν ως βασικό ιδεολογικό κίνητρο τη μεγάλη ιδέα να ελευθερωθούμε και την αγάπη των Ορθοδόξων Ελλήνων προς την ελευθερία. Μάλιστα, σε αυτές όλες, είπατε άνω των 60, πάρα πολλές, σε αυτές όλες τις προσπάθειες νωρίτερα, η Εκκλησία είχε ρόλο ενεργό? Στις περισσότερες η Εκκλησία είχε ρόλο ενεργό και
Εδώ, ας πούμε, θα αναφέρω μια επανάσταση που δεν είναι πάρα πολύ γνωστή. Για 20 περίπου χρόνια, από το 1680 έως το 1700, η μεγάλο μέρος της Ρούμελης, της στερεάς Ελλάδος, όπως τη λέμε σήμερα, είχε ελευθερωθεί με επικεφαλή στους επισκόπους. Ο τότε επίσκοπος, ο Σαλώνων Φιλόθεος, μιλάμε για το 1680, ο Θιβών Ιερόθεος και άλλοι πολλοί επίσκοποι από την Ανατολική στερεά Ελλάδα είχαν ξεσηκωθεί σε συνεννόηση με τους Βενετούς, περιμένοντας κάποια βοήθεια ευρύτερη. Ήταν λοιπόν αυτά τα μέρη ελεύθερα, είχαν γίνει πάρα πολλές μάχες και αυτοί οι κληρικοί ήταν εκείνοι οι οποίοι είχαν ηγηθεί της προσπαθίας. Μάλιστα ο Σαλώνων Φιλόθεος τελικά έπεσε και μαχόμενος. Ως άθασο στο βιβλίο που σας ανέφερα περιγράφει και την διαθήκη του και τα κείμενα που έγραψε και τις μάχες που έδωσε. Εκεί λοιπόν έχουμε επί 20 χρόνια ένα κομμάτι της Ελλάδος, του ελληνισμού, να έχει απελευθερωθεί με επικεφαλής τους τοπικούς κληρικούς. Και σε πάρα πολλές άλλες εξεγέρσεις έχουμε την παρουσία των κληρικών. Η τελευταία επανάσταση πριν από το 1821 είναι η επανάσταση που γίνεται με επικεφαλής τον κληρικό, τον Παπευθύμη Βλαχάβα, τον οποίο ο Αλίπασάς του έκοψε τα χέρια και τα πόδια, είναι το μαρτύριο, το είδε όπου και βήλε ο Γάλλος και το περιγράφει. Παντού λοιπόν και βεβαίως και στην επανάσταση μετά του 1921 βλέπουμε ότι μόνο στη φιλική εταιρεία που ήταν μέσα στο στόμα του Λύκου, διότι κάποια στιγμή μεταφέρθηκε από την Οδυσσό στην Κωνσταντινούπολη, η έδρα της, στη φιλική εταιρεία έχουμε περίπου το 10% των μελών που μάθαμε, αυτά που διέρευσαν τους καταλόγους που ξέρουμε που έχουμε στα χέρια μας, 10% ήταν αρχιμανδρίτες και επίσκοποι. Καταλαβαίνετε λοιπόν το τόλμη που είχαν, παρά το γεγονός ότι υπήρχε πάντα κίνδυνος αυτά να διαρρεύσουν και να μαθευτούν, είχαν εγγραφεί σε μια προσπάθεια για την απελευθέρωση του γένους, όπως σας είπα, περίπου το 10% των ονομάτων από αυτά που ξέρουμε των φιλικών ήσαν κληρικοί. Ναι, βεβαίως η Εκκλησία, η Ορθοδοξία πάντα πιστεύει στην ελευθερία και γι' αυτό το λόγο σε όλες τις μάχες και στις προσπάθειες προετοιμασίας αλλά και στην Μεγάλο Αγώνα του 1921 είχαμε κληρικούς και πολλοί από αυτούς μαρτύρησαν, το γνωρίζετε και στην Κρήτη που τους θυμάται, αλλά και στον ευρύτερο χώρο έχουμε κληρικούς με το τεράστιο αυτό παράδειγμα του Πατριάρχου Γρηγορίου του Πέμπτου, ο οποίος θανατώθηκε επειδή ακριβώς, και σε αντίθεση με αυτά που τον κατηγορούν, επειδή ο Σουλτάνος βρήκε κατηγορίες, βρήκε στοιχεία που έδειχναν την συνεργασία του, την άμεση επικοινωνία του με τους φιλικούς και γράμματα και άλλα πολλά, και γι' αυτό το λόγο η καταδικαστική απόφαση η οποία καρφιτσώθηκε πάνω στο ράσο, στο άψυχο σώμα του Αγίου και Ευνοιερομάρτυρος Πατριάρχου, έλεγε ότι καταδικάζεται επειδή αυτός υπεκίνησε την επανάσταση στην Πελοπόννησο λόγω και της καταγωγής του, ήταν από τη Δημητσάνα, και πολλοί πρόξενοι ξένων δυνάμεων που ήταν παρόντες και είδανε τον απαγχωνισμό το κατέγραψαν ότι καταδίκη του Σουλτάνου, ο ίδιος ο Σουλτάνος τον καταδίκασε ως υπεύθυνος αρχηγό της Ελληνικής Επαναστάσεως. Βλέπουμε λοιπόν ότι το παράδειγμα που λέτε αυτό είναι όντως πολύ δυνατό. Και αυτό δείχνει και πώς οι άλλοι επίσκοποι απαγχωνίστηκαν και θανατώθηκαν. Παράλληλα, δηλαδή, δεν είναι μόνο ο Άγιος, ο Πατριάρχης, ο Γρηγόριος ο Πέμπτος, αλλά είχαμε ο Δέρκων, ο Εφέσου, ο Θεσσαλονίκης, πάρα πολλοί οι οποίοι στο πλαίσιο εκείνων των εκτελέσεων θανατώθηκαν, διότι οι Τούρκοι με τις πληροφορίες που είχαν γνώριζαν ότι επικεφαλής των αγώνων του γένους ήταν η Εκκλησία. Ναι. Κύριε Χολέβα, θέλω δύο ερωτήσεις να κάνω ακόμα. Η μία είναι, τα ελληνικά πώς καλλιεργήθηκαν, τα μιλούσαν σπίτι τους και εκκλησία, στην Εκκλησία ή μπορούσαν και επίσημα στην Οθωμανική. Και το δεύτερο, να μας πείτε λίγο, το κρυφό σχολείο υπήρξε. Για τη γλώσσα υπήρξαν και για τη γλώσσα διωγμή κατά καιρούς. Βλέπουμε ότι ο Πατριάρχης ο Μελέτιος Πηγάς Αλεξανδρίας το 1600 περίπου έχει καταγράψει μία στα κείμενά του, στα ιστορικά, ότι του διηγήθηκαν λίγο πριν από τη δική του Πατριαρχία, επειδή και η Αίγυπτος ήταν Οθωμανική επαρχία. Ναι. Του διηγήθηκαν ότι είχε βγει μια απόφαση του τοπικού Οθωμανού διοικητή, απαγορεύεται στους Έλληνες της Αλεξανδρίας και του Καΐρου να ομιλούν ελληνικά
Και επειδή επέμειναν να μιλούν ελληνικά, είδαν οι ηλικιωμένοι, οι οποίοι το μετέφεραν και στο μελέτιο πήγα, 30.000 γλώσσες Ελλήνων κομμένες στο παζάρι της Αλεξανδρίας και του Καΐρου. Εδιώχθηκε η γλώσσα κατά καιρούς και επίσης έχουμε και μαρτυρία. Ο Μητροφάνης Κριτόπουλος από τη Βέρεια, πατριάρχης Αλεξανδρίας στα διάρκεια του 17ου αιώνα, πάλι Αλεξανδρίας κι αυτός, σε μια επιστολή σε έναν φίλο του στο Στρασβούργο, η οποία διασώθηκε και ακριβώς εστάλη σε μια περιοχή εκτός Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, διασώθη η επιστολή του, του γράφει ότι μας απαγορεύουν τη γλώσσα μας, μας απαγορεύουν τα βιβλία, μας τα καίνε τα βιβλία, δεν μας επιτρέπουν να έχουμε την παιδεία μας, και γενικώς του περιγράφει τα δεινά της παιδείας. Υπήρξε λοιπόν κατά καιρούς προσπάθεια, όχι συνέχεια, αλλά κατά τόπους, ναι, και διωγμού της γλώσσας, όπως επίσης θα θυμίσουμε ότι σε τεράστιες περιοχές της Μικράς Ασίας αναγκάστηκαν ελλείψη ελληνικών σχολείων και στην Καπαδοκία και στον Πόνο να μιλούν τουρκικά, αλλά διεφύλαξαν την Ορθοδοξία. Και είναι συγκινητικό ότι οι Ορθόδοξοι αυτοί, οι τουρκόφωνοι της Καπαδοκίας και του Πόντου, το μόνο που είχαν στα ελληνικά ήταν η θεία λειτουργία. Για τη θεία λειτουργία διατήρησαν και την ελληνικότητα και την ταυτότητα. Τώρα, για το κρυφό σχολείο, ξέρετε, η τουρκοκρατία δεν ήταν ενία κατά τόπους και κατά χρόνους. Δηλαδή, δεν είναι μια ενία διοίκηση. Σωστά. Ευνομούμενη πολιτεία. Βγάζω ένα διάταγμα, σουλτάνος, που ισχύει παντού. Όπως λέμε σήμερα, βγαίνει ένα προεδρικό διάταγμα και ισχύει από πάνω από την Ορεστιάδα μέχρι την Κρήτη. Όχι, δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Υπήρχε αυθαιρεσία των τοπικών ηγεμόνων. Ο Σερ Στίβεν Ράνσιμαν, ο Άγγλος ιστορικός της Τουρκοκρατίας και του Βυζαντίου, λέει ότι όταν έδινε σφυλοδόρημα το περίφημο Μπαχτσίση στον τοπικό διοικητή, μπορούσε η ελληνική κοινότητα να διατηρήσει για λίγο ένα σχολείο. Όταν ζητούσε παραπάνω, ή όταν άλλαζε ο διοικητής, ή όταν ήταν πιο δημοσταγής ή πιο σκληρός, δεν λειτουργούσε το σχολείο, το έκλεινε. Και τα παιδιά, λέει, κλαίγοντας πήγαιναν σπίτι τους και το κτίριο εδημεύεται. Χρειάστηκε λοιπόν να υπάρξει η κρυφή παιδεία κατά διαστήματα. Και αυτό το βλέπουμε ότι ειδικά στην περίοδο μετά τα ορλοφικά, η Κρήτη τα πλήρωσε, και είναι το παράδειγμα του ήρωα Δασκαλογιάννη, τα πλήρωσε και η Πελοπόννησος και άλλα μέρη του ελληνισμού τα ορλοφικά του 1769-70. Όταν λοιπόν σφαζόταν ο ελληνισμός και γεννιέται ένα παιδάκι στην Πελοπόννησο, και αναφέρομαι στον Φωτάκο που ήταν ο υπασπιστής μετά του Κολοκοτρώνη, καταγράφει ο Φωτάκος που τα παιδικά του χρόνια και λέει ότι οι ιερείς ανελάβαναν την παιδεία και όλα αυτά γίνονται εν το σκότι και προφυλακτά για τον φόβο των Τούρκων. Α, σε μάλιστα, λοιπόν σκληρού διωγμού έχουμε μαρτυρίες ότι και χρειάστηκε να υπάρξει και η κρυφή παιδεία, η οποία γινόταν κυρίως σε μοναστήρια από κληρικούς, από μοναχούς, με τα ψαλτήρια, με την οκτώηχο, και αυτά δεν τα λέω εγώ, τα λένε πάρα πολύ και από τους επαναστάτες, από τους ήρωες του 21, που λένε ότι έμαθα γράμματα από έναν καλόγερο, και ο Κολοκοτρώνης τα λέει και πολλοί άλλοι, με αυτά τα γράμματα της Εκκλησίας. Και στον τομέα αυτό λοιπόν βοήθησε ο χώρος της Εκκλησίας και του μοναχισμού στο να διατηρηθεί και η γλώσσα και η στοιχειώδης, όποια ήταν η παιδεία την εποχή εκείνη. Μάλιστα. Και κύριε Χολέβα, ήταν πολύ κατατοπιστικά αυτά που μας είπατε. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά και με στοιχεία. Ο πατέρας Δημήτρης θέλει να πει να κάτι. Να κλέψω λίγο από το δικό σας ρόλο. Άρα, κύριε Χολέβα, ουσιαστικά η σημερινή Ελλάδα δεν θα είχε αυτή τη μορφή που έχει εάν δεν υπήρχε η συμμετοχή και η δράση της Εκκλησίας, σωστά? Δεν θα διατηρηθεί πρώτα απ' όλα η γλώσσα, η ταυτότητα, αλλά και η ελπίδα. Ξέρετε, το βασικό το οποίο χρειαζόταν τα χρόνια εκείνα είναι να κάποιος να διατηρεί την ελπίδα. Όταν οι πάντες σε προδίδουν, όταν γίνονται αποτυχημένες εξεγέρσεις, θα υπήρχε ο κίνδυνος να τουρκέψει ο κόσμος, να εξισλαμιστεί. Βλέπετε το Πατριαρχείο, τρεις διαφορετικοί πατριάρχες έστειλαν τον Άγιο Κοσμό τον Ετωλό να κηρύξει το μην τουρκεύετε, μην εξισλαμίζεστε. Και τι έλεγε, και καταλήγε το ποθούμενον. Σε ένα λαό λοιπόν ταλαιπωρημένο, όπου ήδη στην Ήπειρο και στη Δυτική Μακεδονία και υπήρχαν ακόμα και πολλοί κληρικοί, οι οποίοι έλεγαν στο Πίμνιο, ελάτε να τουρκέψουμε για να γλιτώσουμε. Η Εκκλησία με τους ιεροκήρυκές της, με τους νεομάρτυρες, με το παράδειγμα, με τα κείμενα, με τα βιβλία, με τα κρυφά σχολιά, βοήθησε κυρίως να δώσει την ελπίδα. Αυτό λοιπόν θα είναι το μεγαλύτερο, η μεγαλύτερη βοήθεια, το μεγαλύτερο στήριγμα που έδωσε η Εκκλησία, διότι η Ορθόδοξη παράδοση είναι σταυροαναστάσιμη. Κηρύττουμε ότι πάντοτε μετά τη Σταύρωση έρχεται η Ανάσταση. Και όχι μόνο σε επίπεδο εκκλησιαστικό, αλλά και στο επίπεδο της ελληνικής ιστορίας και της εθνικής μας επιβίωσης.
Ήταν πολύ κατατοπιστικά αυτό που μας είπατε και με στοιχεία. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Χολέβα, από την Κρήτη. Και πάλι χρόνια πολλά και για την σημερινή μεγάλη μέρα της Ορθοδοξίας, αλλά και αύριο για αυτό τον διπλό και συμβολικό πανηγυρισμό, να μας βοηθάει η Παναγία και από εδώ και πέρα να έχουμε ελπίδα και να δώσουμε στα παιδιά μας τα ελληνοορθόδοξα γράμματα. Ευχαριστούμε πολύ, χρόνια πολλά. Ευχαριστούμε χρόνια πάρα πολλά, πολύ. Χρόνια πολλά. Πατέρα Δημήτρη, να πάμε και λίγο στο. Θα ξαναρθούμε στο εθνικό και για το εκκλησιαστικό. Αναφέρατε για την επίσκεψη του Αρχαγγέλου, τη σύλληψη και είπατε αυτό το γεγονός υπήρχε από την Παλαιά Διαθήκη, είχε προαναγγελθεί. Το γνωρίζαμε ότι θα έρθει ο Σωτήρας. Και οι Εβραίοι γιατί δεν το δέχτηκαν? Από την Παλαιά Διαθήκη σίγουρα προέρχεται η υπόσχεση αυτή. Άλλιως δεν θα υπήρχε, δεν θα υπήρχε και κανένας λόγος, ναι, κανένας απολύτως λόγος, ούτε οι προφήτες να αναφέρουν κάτι και ούτε θα υπήρχε η αναμονή κάποιου Μεσσία. Ναι. Το δεύτερο με ρωτήσατε. Ναι, οι Εβραίοι πώς δεν το δέχτηκαν αφού είχε αναγγελθεί? Δεν έβλεπαν το Χριστό Σωτήρα, φαντάζομαι. Προφανώς. Ναι. Άλλωστε, μέσα στους λόγους του, ο ίδιος ο Χριστός ανέφερε ότι ποιος προφήτης ήταν δεκτός στον τόπο. Ναι, στον τόπο. Αυτό λέγεται στην Παλαιά. Έτσι. Ναι, όντως. Ήταν κάπως αναμενόμενο να μην υπάρχει γενική αποδοχή. Mm. Είναι λογικό να μην υπάρχει γενική αποδοχή στο ότι ήρθε ο Μεσσίας. Αυτό δεν μπορώ να γνωρίζω, φαντάζομαι εγώ, πώς οι Εβραίοι δεν το δέχτηκαν. Για ποιο λόγο δεν το δέχτηκαν? Και δεν ήταν όλοι. Υπήρχαν. Προφανώς και υπήρχαν Εβραίοι. Γιατί, όπως το αναφέρατε, ολοκληρώνει μια σειρά γεγονότων, από ό,τι κατάλαβα από παλιά, τη σωτηρία που την είχαν πει οι προφήτες. Ακριβώς. Και η σωτηρία, φαντάζομαι, είναι αυτό ότι σώζει τον άνθρωπο από το θάνατο, από την αμαρτία. Από το πνευματικό θάνατο και από την αμαρτία. Ξέρουμε ότι είναι μεγάλος μύθος ότι έδωσε τον κρίνο ο Αρχάγγελος. Αυτό πώς έχει έρθει και τι έγινε ακριβώς? Της μίλησε και εκείνη απάντησε? Το Ευαγγέλιο τι γράφει? Λοιπόν, όπως και εσείς ο ίδιος γνωρίζετε ήδη, ότι κρίνος δεν υπήρξε. Φυσικά, ναι, και δεν αναφέρεται κανένας κρίνος. Πουθενά δεν αναφέρεται. Αλλά ο Λουκάς τουλάχιστον πολύ δυνατά στη γλώσσα μας. Είναι μια. Από την παράδοση της Ρωμαϊκής Εκκλησίας, που απεικονίζει τον Αρχάγγελο Γαβρίλ να κρατάει ένα λουλούδι, ναι, και να δίνει στην Παναγία. Δυστυχώς κάτι τέτοιο αναπαράγεται και είναι στα σχολεία μας σήμερα. Ναι, και είναι λάθος. Προχθές μάλιστα έτυχε να βρεθώ σε ένα μάθημα και να ακούσω, ας πούμε, το συγκεκριμένο λάθος. Μπήκα στην διαδικασία, λίγο άκομψα και πετάχτηκα και λέω, αυτό είναι λάθος, δεν υπάρχει κανένας κρίνος σε καμία περίπτωση. Ενώ αυτό που έγινε τι ήταν? Της μίλησε, της είπε το χαρμόσυνο και εκείνα. Ακριβώς. Αυτό έγινε. Ήταν ο χαιρετισμός. Να λάβουμε υπόψη μας ότι και οι άγγελοι, οι αρχάγγελοι, δεν είναι κάποια πλάσματα ορατά που τα βρίσκει κάποιος μέσα στη γη, δεν τα συναντάει στην καθημερινότητά του. Ναι. Προφανώς και θα έπρεπε να υπάρχει μια πνευματική, ψυχική καθαρότητα και σωματική καθαρότητα για να βρεθεί κάποιος στη θέα ενός αγγέλου, όπως στην προκειμένη περίπτωση ήταν η Παναγία, που η Παναγία όλοι γνωρίζουμε πού μεγάλωσε, πώς ήρθε στον κόσμο. Ήταν ένα, ας με συγχωρέσει, να με συγχωρέσετε για τον όρο, ένα προϊόν προσευχής, ναι, ο ερχομός της, ναι, της Παναγίας. Και εύκολα μπορούμε να καταλάβουμε και για ποιο λόγο η Παναγία ήταν εκεί, η μικρή Μαρία ήταν εκείνη που επιλέχθηκε από το Θεό για να έρθει επιτέλους μετά από πολλούς αιώνες ο γιος του στον κόσμο, εδώ στην ανθρωπότητα, για να γίνει αυτή η επανεκκίνηση. Ναι. Ευχαριστούμε πολύ. Να πάμε λίγο πάλι στο εθνικό κομμάτι. Κύριε Χριστοδουλάκη, λέγαμε και προηγουμένως σχετικά με τις απομακρυσμένες περιοχές μεταξύ τους, πώς διατήρησαν τη γλώσσα παρόλα τα προβλήματα. Και κάποιοι Έλληνες, βλέπουμε ότι τα 400 χρόνια και πρόκοψαν κάποιοι. Έβγαλαν πάρα πολλά χρήματα, έκαναν φοβερές δωρεές στη Βιέννη πάρα πολύ. Αυτό πώς έγινε? Πώς διατήρησαν, χάσαν τα ελληνικά αυτοί, έγιναν δυτικοί ή τα διατήρησαν και τα δύο? Και πώς?
Και αυτό είναι πολύ ωραίο ερώτημα. Ο Ρωμιός όπου πάει, ο Έλληνας, προοδεύει, κύριε Λίδη και πατέρα Δημήτρη. Είχαμε ακμάς τον Ελληνισμό και στη Βιέννη, την πρωτεύουσα της Αυτοκρατορίας των Αυστρούργων, Έλληνες Ρωμιούς ζάπλουτους, ναι, οι οποίοι δώσανε πάρα πολλά χρήματα όταν ενέστηψε η ίδρυση του ελληνικού κράτους. Αλλά θα πρέπει να πούμε και το άλλο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επί τουρκοκρατίας είχαμε ακμάζοντα κοινοτισμό. Α, οι μάλιστα, κοινότητες, κοινοτισμό, οι κοινότητες, ναι, έτσι. Ήταν συνέχεια των ενοριών. Αν διαβάσουμε καταστατικά των κοινοτήτων της τουρκοκρατίας, ναι, έχουν φοβερή ορθόδοξη θεολογία. Είναι, θα έλεγα, η λειτουργία μετά τη λειτουργία στην Ορθόδοξη Εκκλησία μας. Όλοι λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι των συνεταιρισμών, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι πλούτο παρήγαγαν, το οποίο εξήγαγαν, έκαναν εξαγωγές, ειδικά στην κεντρική Ευρώπη, και έφεραν τεράστια χρήματα και μάλιστα μόρφωναν τα παιδιά των μελών του συνεταιρισμού στο εξωτερικό και γεννούσαν πάλι και δούλευαν για τον συνεταιρισμό. Δεν μπορείτε να φανταστείτε, δεν είναι μόνο, ας πούμε, τα μπελάκια μόνο ή τα μαντεμοφόρια. Έχουμε πάρα πολλούς συνεταιρισμούς από την Τουρκοκρατία. Ο κοινοτισμός είναι κάτι φοβερό και τρομερό. Και αυτό βοήθησε στο να διατηρηθούμε, γιατί κακά τα ψέματα η οικονομική ανάπτυξη έχει τη μεγάλη σημασία της. Έτσι, ναι, να το τονίζουμε, ναι, ναι, και αυτό, ναι, το πράγμα. Δηλαδή, και μέσα σε βαριά τουρκοκρατία, γιατί πολλές φορές οι νεότεροι Έλληνες δεν έχουμε καταλάβει πόσο δύσκολα πέρασαν οι προγονείς μας. Αν θα πάμε στη Μακεδονία, στην πατρίδα σας, πολλές εκκλησίες είναι πολύ χαμηλά. Ναι. Δεν επέτρεπαν επί τουρκοκρατίας οι Τούρκοι οι εκκλησίες να έχουν, ας πούμε, το απλό το καμπαναριό. Και με το που έγινε η απελευθέρωση της Μακεδονίας και της Επίρου, επετράπησαν τα καμπαναριά. Για να φανταστείτε, έχουμε φοβερή καταπίεση. Δεν είναι μόνο το παιδομάζωμα. Πολλές φορές κορίτσια δεν έβγαιναν από το σπίτι, γιατί μόλις τα βλέπαν οι Τούρκοι, αν ήταν και ωραία, αμέσως τα έπαιρναν τα παιδιά τους. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Φορολογία φοβερή και τρομερή. Και να μην ξεχνάμε το πρώτο και το σπουδαιότερο. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν χαλιφάτο. Ήταν διαιρεμένη σε τέσσερα μιλέτια, εθνότητες. Ναι. Ισλαμικό, Εβραϊκό, Ορθόδοξο, Αρμενικό. Ναι. Αν άλλαζε θρησκεία και από Ρωμιός, ας πούμε, Ορθόδοξος γινόσουνα μουσουλμάνος, έπαμε να είσαι αραγιάς. Δεν πρέπει να είσαι φόρο. Ναι. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γι' αυτό έχουμε και τους τόσους νεομάρτυρες, οι οποίοι πολλοί από αυτούς είχαν εξισλαμιστεί. Ναι. Αλλά μετενόησαν, έδωσαν μαρτυρία Ορθόδοξης πίστης και βεβαίως μαρτύρησαν για πίστη και πατρίδα. Και έχουμε πάρα πολλούς και εδώ στο νησί μας στην Κρήτη. Ναι. Και με την ευκαιρία να το τονίσω σήμερα, σήμερα 24 Μαρτίου, σαν σήμερα 24 Μαρτίου του 1657, μαρτύρησε ο Πατριάρχης Παρθένιος ο Τρίτος. Και όπως πολύ ωραία είπε ο κύριος Κολέβας, τον οποίο τον διαβάζω χρόνια και να είναι καλά, και έχω μάθει πάρα πολλά από αυτόν. Μια άλλη μεγάλη επανάσταση έχουμε το 1611 του περίφημου Διονυσίου Τρίκης, που οι Τούρκοι τον έλεγαν σκυλόσοφο. Το 1611. Τρίκη, βέβαια, επίσκοπος, σωστά. Η οποία πέτυχε, βέβαια, η επανάσταση, ναι, και τον. Τι να σας το πω, τον εκτέλεσαν με μαρτυρικό θάνατο. Τον έφεραν ζωντανό όπως ο Δασκαλογιάννης, στην πλατεία Δασκαλογιάννη στο Ηράκλειο. Ναι, ο Δασκαλογιάννη, η πλατεία Δασκαλογιάννη στο Ηράκλειο έχει πάρει το όνομά της από τον ήρωα της Επανάστασης του 1770, εξ φακίων, Ιωάννης Βλάχος ήταν το πραγματικό του ονοματεπώνυμο, και τον έφεραν ζωντανό στην πλατεία που πήρε και το όνομά της σήμερα στο Ηράκλειο. Ναι. Αυτά για να θυμούνται οι προγονείς μας. Ήθελα... Γιατί η πλατεία Δασκαλογιάννη στο Ηράκλειο, γιατί το αεροδρόμιο Δασκαλογιάννη στα Χανιά, ας πούμε. Ναι. Όλα αυτά έχουν την ιστορία του. Το ρώτησα με την έννοια την ώρα που είχαν γίνει τόσο δυνατοί κάποιοι Έλληνες στο εξωτερικό της εποχής εκείνης, την ελληνικότητα τη διατηρούσαν. Αυτό ήθελα να πω. Βεβαίως. Γιατί είναι σημαντικό, ποτέ ξέρετε. Δεν ξέχασαν, ποτέ δεν ξέχασαν, κύριε Λίλη, από πού ξεκίνησαν. Ναι, ναι, το ελληνικό κράτος. Αν κάνουμε μία βόλτα στην Αθήνα ή σε μεγάλες πόλεις της πατρίδας μας, είναι γεμάτο από προσφερές ευεργετών, οι οποίοι έφυγαν ξυπόλυτα, φτωχόπαιδα από την πατρίδα και έγιναν ζάπλουτοι. Να σας πω μερικά ονόματα. Αρσάκης, Ζάπας, Αβέρο. Ο Συγκρός. Όσοι ξέρουν ότι το θωρικτό Αβέρο που ελευθέρωσε με τον Άβραχο Τουριώτη το Βόρειο και το Ανατολικό Αιγαίο, τα μισά χρήματα τα έδωσε ο Γιώργος Αβέρο. Το Καλλιμάρμαρο στην Αθήνα, οι φυλακές Αβέρο. Όλα αυτά είναι χρήματα του μεγάλου αυτοεθνικού ευεργέτη, ο οποίος, προσέξτε, ήταν βλαχόφωνος. Αλλά η εθνική συνείδηση ήταν ρωμαϊκή ελληνικότητα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε οι βλαχόφωνοι Έλληνες, Υπήρου και Βορείου Υπήρου, τι πρόσφεραν στον ελληνισμό. Μπορεί να μην μιλούσαν αυτό που λέμε την ελληνική γλώσσα, αλλά στη συνείδηση ήταν ελληνικότατοι. Πατριώτες, ναι, πάρα πολύ μεγάλοι. Ωραία το τονίζετε. Εγώ, η ιδιαίτερη πατρίδα μου είναι η Βλάστη Κοζάνης.
Ο Βούμπα, το σημερινό δημαρχείο της Βιέννης, είναι δικό του σπίτι που το έκανε δωρεά. Και απορρίπτω πώς έφτασαν τόσο ψηλά την εποχή εκείνα, αλλά αφού διατηρούν την ελληνικότητα, είναι πολύ σημαντικό αυτό που μας λέτε. Επειδή είστε και θεολόγος, αν θέλετε να πείτε κάτι πάνω και στο θεολογικό κομμάτι της εορτής, με μεγάλη χαρά. Εγώ ήθελα να ρωτήσω και εσάς και τον πατέρα Δημήτριο. Ο πατέρας Δημήτριος το είπε πάρα πολύ ωραία. Απλώς να τονίσουμε ότι οι πατέρες της Εκκλησίας στην Παλαιά Διαθήκη μιλούν για άσαρκο Χριστό. Ναι. Έχουμε τον προφήτη Ισαΐα, ο οποίος προφητεύει καθαρά την αυριανή γιορτή. Ιδού η Παρθένος εγκαστρεί έξι και τέξετε ιό και καλέσουσι αυτή το όνομα Εμμανουήλ. Είναι, θα έλεγα, η πιο κεντρική προφητεία, γι' αυτό και η Εκκλησία τον ονομάζει Ευαγγελιστή προφήτη. Πέμπτο Ευαγγελιστή. Υπάρχει το 52 κεφάλαιο του προφήτη Ισαΐα και καλώ τους τηλεθεατές μας να το ανοίξουν στην Παλαιά Διαθήκη. Θα δουν εκεί προφητείες του Ισαΐα που πραγματικά θα συγκινηθούν, να μην πω ότι θα ανατριχιάσουν. Θα θεωρήσει κανείς ότι ήταν θεατής. Πραγματικά, πολύ ωραία. Τόσο λεπτομερός. Κύριε Χριστοφόρε, επί σειρά ετών ήσασταν εκπαιδευτικός και είστε δάσκαλος, πατέρα Δημήτρη. Να ρωτήσω και τους δύο το γεγονός με ότι χωρίς σύζυγο μένει έγκυος, νύμφη ανύμφευτος. Αυτό στα παιδιά πώς το διδάσκατε, γιατί δεν το χωράει η λογική. Όταν σας ρωτούσαν, τι λέγατε σε αυτό, στους χαιρετισμούς. Δεν ξέρω αν να προηγηθεί ο πατέρας Δημήτρης, εγώ ευχαρίστω έχω μια απάντηση. Πείτε μας, επειδή είστε πιο μακριά και θα κλείσουμε τον πατέρα Δημήτρη. Ωραία. Εγώ απαντούσα πάντοτε, πατέρα Δημήτρη και κύριε Λίλη, με την ορθόδοξη εικόνα του Ευαγγελισμού. Αν προσέξουμε την ορθόδοξη εικόνα του Ευαγγελισμού, έχουμε τον Αρχάγγελο Γαβρίλ να κρατά σκύπτρο που κρατούσαν οι βασιλιάδες, είναι σύμβολο εξουσίας, και φέρνει το μήνυμα στη Θεοτόκο, χαίρε και χαριτωμένη, σύ εν γυναίξη, το λέω πάρα πολύ απλά, ο Θεός σε διάλεξε να γεννήσει το γιο του. Και λέει πώς θα γίνει αυτό που άνδρα δεν έχουν. Εκ Πνεύματος Αγίου. Δηλαδή με την ίδια την επέμβαση του Τριαδικού Θεού γεννιέται ο Χριστός μας. Και η Παναγία απαντά ως η παππούσα, η δούλη του Κυρίου γεννητόμη κατά το ρήμα. Γιατί η Παναγία μας, πρέπει να το ξέρουμε, έπαιξε ένα σημαντικότατο ρόλο στο μυστήριο της Θείας Οικονομίας. Το μυστήριο της σιωπής και της υπακοής. Αυτό πρέπει να το ξέρουμε. Όταν, βεβαίως, αν πεις πράγματα όπως με τον Κρίνο, που πολύ σωστά είπε ο πατέρας Δημήτριος, αυτό το πράγμα ήρθε από τη Ρωμαϊκή μας εδώ πέρα, από τις ρωμαϊκές επιρροές, γιατί είχαμε φραγκοκρατία, βενετοκρατία στην Κρήτη 5 αιώνες. Κάποια πράγματα μπήκανε. Έτσι. Αλλά η ορθόδοξη αγιογραφία μας είναι τόσο διδακτική. Γιορτάζομαι και ορισία να στείλει στον εικόνα σήμερα. Είναι τόσο αναλυτική που μόνο την ορθόδοξη αγιογραφία μας, πέρα από τα κείμενά μας, τους πατέρες, την Αγία Γραφή να δούμε, τα εξηγούμε στα παιδιά πάρα πολύ απλά. Γιατί η εικόνα μένει. Ναι. Θυμάμαι και το έχω ξαναπεί στην εκπομπή σας και τελειώνω, ότι ένας καθηγητής που δίδασε εκκλησιαστικό δίκαιο στη νομική σχολή της Κομωτινής έλεγε ότι 30 χρόνια λίγο υπήρξε καθηγητής και ρωτούσα, εκκλησιαστικό δίκαιο κάνω άνθρωπος, και ρωτούσα φοιτητές να μου αναλύσω την εικόνα του Ευαγγελισμού. Δεν βρήκα ούτε ένα φοιτητή να μου εξηγήσει τη διαφορά του σκύπτου που κρατά ο Αρχάγγελος Γαβρίλ με τον κρίνο που τον αναπαραστάνουν, ξέρω εγώ, οι δυτικές εικόνες. Ναι. Αυτό είναι χαρακτηριστικό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, πατέρα Δημήτρη, να μας πείτε κι εσείς, ή και στο εκκλησίασμα, ή στα παιδιά. Ένα παράδειγμα θυμήθηκα που παλαιότερα, γιατί και εμείς είχαμε αυτές τις απορίες. Ναι, βέβαια. Όταν ήμουν στο εκκλησιαστικό λύκειο στα Χανιά. Είχαμε και εμείς αυτές τις απορίες και λέγαμε, ρωτούσαμε τους θεολόγους μας, όντως πώς είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό. Και κατά το ανθρώπινο φυσικά, μα προφανώς και δεν ήταν μία ανθρώπινη, η όλη η ιστορία ήταν κάτι, ήταν υπέρ ανθρώπινο, ήταν υπέρ φυσικό το γεγονός αυτό της ενανθρωπίσεως. Και στην προσπάθειά μας πάλι να, όταν δεν μας κάλυπτε αυτή η απάντηση μας έδινε, μας έλεγε ο κύριος, θα το πω το όνομά του, να είναι καλά εκεί, που είναι ο κύριος Γαλανάκης. Ναι. Ο Μιχάλης από τα Χανιά, μας είχε πει κλασικά ένα παράδειγμα, θυμάμαι, λέει, βλέπετε το τζάμι. Και μας έδειχνε το τζάμι της τάξης. Λέει, κοιτάξτε τον ήλιο πώς περνάει μέσα από το τζάμι. Σπάει το τζάμι. Δεν σπάει το τζάμι όταν περνάει ο ήλιος. Έτσι λοιπόν, με τον ίδιο τρόπο, εφόσον ο ήλιος, που είναι ένα υλικό στοιχείο, διαπερνά το τζάμι χωρίς να το σπάσει, πώς είναι δυνατόν να μην έρθει ο Θεός στον κόσμο? Και αφορούσε βέβαια αυτό και την παρθενία της Παναγίας. Είναι κάτι που αφορούσε και την παρθενία της Παναγίας, και εκεί εμείς είχαμε περισσότερο τις απορίες μας, και σε σχέση δηλαδή με το άφθορο
Ναι. Την ιδιότητα του. Και χρησιμοποιούσε αυτό το παράδειγμα που είναι πολύ δυνατό. Ακριβώς. Αυτό. Και θυμήθηκα αυτό το παράδειγμα. Σωστό. Θα ήθελα όμως. Ναι. Προσπαθούμε δηλαδή να. Και εμείς. Εγώ είμαι στην πρωτοβάθμια, πρέπει να σας πω. Μια τέτοια. Διδάσκεται θρησκευτικά, φαντάζομαι ρωτούν και εκεί. Ένα τέτοιο μάθημα αφορά κυρίως μεγάλες τάξεις. Και εκεί φυσικά και εμείς προφανώς αναφερόμαστε στην θαυματουργική αυτή παρέμβαση του Αρχαγγέλου Γαβριήλ με αυτόν τον τρόπο και έτσι το εξηγούμε στα παιδιά. Γιατί αυτή είναι και η σωστό, αλήθεια. Σωστό, ένα παράδειγμα για να δούμε. Αυτό είναι μια αυτό άλλη πραγματικότητα. Αυτό προσπαθώ εγώ βέβαια να πω και εκεί θα ήθελα να κλείσω κάνοντας αφορμή και με αυτά τα οποία ακούσαν προηγουμένως τόσο από τον κύριο Χριστοδουλάκη όσο και από τον κύριο Χολέβα είναι ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ ότι 25 Μαρτίου και η μέρα του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, που ήταν και η μέρα της κήρυξης Ελληνικής Επανάστασης, έγινε για του Χριστού την πίστη, την Αγία και της Πατρίδας την ελευθερία και ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου αποτελεί την απαρχή της μεγαλύτερης επανάστασης που γνώρισε η ανθρωπότητα. Επίσης, ζούμε σε μια εποχή, σε μια περίοδο που δοκιμάζονται οι ηθικές ανοχές και αντοχές και οι αξίες της ανθρωπότητας. Με πολλούς τρόπους και νοήτο, ας μην αναφερθούμε, δεν είναι του παρόντος. Να προσευχηθούμε και να ευχηθούμε η Παναγία Μητέρα μας, η υπέρμαχος στρατηγός, να φυλάει και να προστατεύει πάντοτε το γένος των Ορθοδόξων, το γένος των Ελλήνων, από κάθε κίνδυνο, είτε εθνικό, είτε ηθικό, είτε πνευματικό. Και με αυτό να κλείσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Χριστοδουλάκη, θερμές ευχαριστίες από το Ηράκλειο. Ευχαριστούμε που ήσασταν κοντά μας. Ευχαριστώ και χάρηκα που και μια άλλη φορά ήμασταν μαζί. Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Χολέβα να ευχαριστήσει, τον πατέρα Δημήτρη. Θερμές ευχαριστίες. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστίες δικές μου. Κυρίες και κύριοι, κυρίως ευχαριστούμε όλους εσάς. Μιλήσαμε για την 25η Μαρτίου, διπλή εορτή, εθνική και εκκλησιαστική. Θα είμαστε μαζί την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Από όλους εμάς, την Κρήτη TV. Και τον Ορθόδοξο Λόγο, χαίρετε.